Καλησπέρα σας. Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα 5η, 21 Μαρτίου. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου. Αρκετά τα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, πλησιάζοντας σε ένα τριήμερο, και όχι Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχει και 25 Μαρτίου την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν υπάρχει υποχρέωση για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Υπάρχει όμως μια σημαντική υποχρέωση για τον μπασκετικό Άρη το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ στον Ιγκάλης Χολ στις 6 ώρα και φυσικά αυτό που επίσης ξεχωρίζει στο τριήμερο το οποίο πλησιάζει και έχουμε μπροστά μας είναι τα γενέθλια του Άρη, ο οποίος την ερχόμενη Δευτέρα κλείνει 105 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Τα μάτια μας βέβαια αυτές τις μέρες είναι στραμμένα και στους διεθνείς μας, έτσι, έχουμε αρκετούς, δόξα τω Θεώ, οι οποίοι αρχίζουν από σήμερα τις υποχρεώσεις τους. Ο Κόρχουτ παίζει με την Ουγγαρία εκτός έδρας στην κόντρα Σλοβακία. 10 παρατέταρτο σήμερα κάνει την αρχή ο Μπακ του Άρη. Αύριο ακολουθεί ο Μιτζέν Μπάσα. 10 παρατέταρτο πάλι η Αλβανία υποδέχεται την Τουρκία. Και το Σάββατο το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με το Λίχτενστάιν. Η εθνική των Μανώλη Σιώπη και Γιώργου Βαλεριάνου. Η εθνική που αναχώρησε σήμερα για την Ελβετία. Θα έχουμε τα μάτια μας, τα παιδιά μας αυτές τις μέρες για να δούμε πώς θα πάνε με τις εθνικές τους ομάδες πριν αρχίσουν, πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πρώτα οι ξένοι και μετά οι Έλληνες, για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα και να μπουν και στα πλάνα του Σάβα Παντελίδη για το παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άρης περισσότερο από την επόμενη Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή το παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης την μεθεπόμενη Κυριακή. Πάμε αργιανάρα, είχε ανεβάσει ο Φραν Βέλεθ πριν από λίγο στα social media συγκεκριμένα ένα story από τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, μια μορφή απάντησης θα λέγαμε σε αυτή την θύελα δημοσιευμάτων που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τον 27χρονο στόπερ. Για δώσω λίγο το χαλί. Ήρθε και ένα βασικό συστατικό, το οποίο μας χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Δεν έχει τον κύριο Σουρίσανθος ακόμα, Δεν έχει. Έχει τους λόγους. Λοιπόν, έλεγα για τον Βέλεθ ότι είναι ίσως και μια έτσι μορφή απάντηση από τον Ισπανό για τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες και είναι πάρα πολλά. Βέβαια, από εκεί που ο Βέλεθ παρουσιαζόταν σχεδόν σίγουρη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, ξαφνικά σήμερα βλέπουμε ρεπορτάζ στην Αθήνα τα οποία αναφέρουν ότι οι απαιτήσεις του Άρη που αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ κρίνονται υπερβολικές από τον Ολυμπιακό και έτσι δεν προχωράει για την ώρα η περίπτωσή του, χωρίς όμως να αποκλίνει το δεχόμενο να υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι γενικότερα μια περίοδος και ειδικά για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός που δεν τους έχει απομείνει κάτι στη χρονιά. Έχει χάσει το πρωτάθλημα, έχει χάσει το κύπελο, έχει τελειώσει η Ευρώπη. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και αναγκαστικά στρέφονται και προσπαθούν να παίξουν έτσι εισαγωγικά με την επόμενη σεζόν. Και έτσι αρχίζουν να βγαίνουν δημοσιεύματα, μεταγραφολογία, κουλουπού. Και είναι λογικό να εμπλέκεται σε αυτή τη μεταγραφολογία και ο Άρης και συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων. Από τη στιγμή που μιλάμε για μια πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, μια ομάδα με πολύ καλό υλικό, έτσι, μια ομάδα που παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα ως σύνολο αλλά και ατομικά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της, και είναι λογικό λοιπόν κάποιοι παίκτες όπως ο Βέλεθ ή ο Ματέο Γκαρσία ή ο Σιώπης που διαβάζουμε δημοσιεύματα και για αυτόν σήμερα να μπαίνουν στο στόχαστρο κάποιων ομάδων. Μπορεί να υπάρξει και κάποια επίσημη πρόταση. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μέσα στο επόμενο διάστημα για τον Βέλεθ, για τον Χ. Βέλεθ. Αν ικανοποιεί τον Άρη, θα πουληθεί. Τα λέγαμε και χθες και θα τα λέμε και μέχρι να αντιληφθούν λίγο και κάποιοι, γιατί περισσότεροι αντιλαμβάνονται το κόνσεπτ και την οτροπία αυτών των οποίων λέμε με το Χρύσανθο, ότι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται. Αν έρθει μια καλή πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή και ικανοποιεί, θα πουληθεί. Και έχουμε ως παράδειγμα τα λάθη τα οποία έκανε ο Άρης πριν πάρα πολλά χρόνια, που κρατούσε παίχτες, τους έδινε μεγαλύτερα συμβόλαια στο πικ τους και όταν άρχισαν να πέφτουνε δεν είχε να του πού να τους πουλήσει και δεν μπορούσε να ξεφορτωθεί και να πεμπλακεί από κάποια πολύ μεγάλα και βαριά συμβόλαια. Και αν φύγει ο Χιβέλεθ θα έρθει ένας άλλος Βέλεθ. Αν φύγει ο Σιώπης θα φύγει ένας άλλος Σιώπης.
Έτσι πάει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι δεν πουλάμε όταν οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη κάνουν αυτό το πράγμα. Μεγάλα brand name, τα οποία δεν στερούνται χρημάτων και πάλι όμως πουλάνε. Άρα λοιπόν, και ο Άρης θα πρέπει να μπει σε αυτή την λογική και την νοοτροπία. Όχι ξεπούλημα, γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο πούλημα και το ξεπούλημα. Άλλο το να πουλάς και άλλο το να ξεπουλάς και να χαλάς ένα καλό κορμό. Το να δώσεις όμως ένα-δύο κομμάτια ενός καλού κορμού που έχεις δημιουργήσει, μπορείς να τα καλύψεις με δύο άλλους ποδοσφαιριστές και έχεις και την αγορά των παικτών, η οποία παγκοσμίως είναι μεγαλύτερη. Άρα επιλογές, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είπαμε, πριν λίγες μέρες ο Βέλεθ ήταν σίγουρος για τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά σήμερα δυσκολεύει πολύ η περίπτωσή του, γιατί οι απαιτήσεις του Άρη είναι πάρα πολύ υψηλές. Να είστε προετοιμασμένοι και για άλλα δημοσιεύματα μέσα στο επόμενο διάστημα. Σήμερα πουλάμε το σιώπι. Σήμερα βγήκε αυτό το δημοσίευμα που έλεγα νωρίτερα, ναι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Τουρκίας για τον Μανώλη Σιώπη. Δεν λέμε ποιες ομάδες όμως. Τον είδανε, λέει, στο παιχνίδι, τον είδανε στα τελευταία παιχνίδια του Άρη και τον τσεκάρουνε ξαφνικά. Σε λίγο θα έρθουν να κάνουν πρόταση να τον πάρουν. Σε λίγο θα δείτε και για άλλους ποδοσφαιριστές. Okay, ο Άρης πλέον έχει ποδοσφαιριστές καλούς, που βέβαια οι ίδιοι που τώρα ζητάνε να μείνουν στην ομάδα λέγανε ότι είναι παλτά. Γιατί μας φέρατε αυτούς και οι μίζες του Διαμαντόπουλου και τα στημένα του Καρυπίδη. Τώρα τελικά είναι καλοί οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Ο Βέλεθ είναι ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή που χθες είχε πολιθεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα τελικά οι απαιτήσεις του Άρη είναι πολύ μεγάλες. Χθες όμως ο ίδιος δημοσιογράφος που έγραφε ότι είναι μεγάλες οι απαιτήσεις του Άρη, έγραφε πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο Βέλεθ. Ο ίδιος. Δεν πρέπει αυτόν τον συνάδελφο να τον πάρει τηλέφωνο και να του πεις, ρε φίλε, εσύ ο ίδιος χθες έγραψες πολύ κοντά. Και αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να μην ήξερες την πλευρά του Άρη. Τι σοϊ ρεπορτάζ είναι αυτό που ανέβασες. Και φυσικά το ρεπορτάζ αυτό το αναπαρήγαγαν και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και μετά βγήκαν και οι μισοί στο Ζαγόρα χθες, οι παοξίδες, και λέγανε: ορίστε, γράφει ο πρωταθλητής. Γιατί δεν βγαίνει τώρα ο καθηγητής 4 να μας πει τι έγινε με το Βέλεθ. Που ο Βέλεθ μπορεί να απολυθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι ένα παιχνίδι και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Το να λες ότι είναι μεγάλες οι απαιτήσεις του Άρη κτλ. Είναι παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βέλεθ. Θέλει τον Βέλεθ. Αλλά πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε Ολυμπιακός ότι ο Άρης δεν είναι λεβαδιακός. Δεν είναι Γιάννενα. Ή θα σκάσεις 1,5-2 εκατομμύρια, αντε να κάνω εκπτώσεις 1,5 εκατομμυριάκι. Ή ξέρω εγώ, ό,τι ζητήσει τέλος πάντων η ομάδα, γιατί το 1,5 είναι μια κουβέντα που έχει βγει. Βέβαια, το 1,5 δεν έχει βγει τυχαία και δεν έχει κυκλοφορήσει τυχαία. Είναι πάνω κάτω αυτά που αξιώνει ο Άρης. Και αν θυμάστε, δεν τα αξιώνει από τον Ολυμπιακό. Το 1,5 με 2 εκατομμύρια το είχε πει ο Διαμαντόπουλος όταν υπήρξε ενδιαφέρον της Ταραγώνα. Το 1,5 με 2 εκατομμύρια το είπαν οι άνθρωποι του Άρη και σε άλλες ομάδες που το Γενάρη από το εξωτερικό ενδιαφέρθηκαν για τον Βέλεθ. Και αν θέλετε την άποψή μου, το 1,5 εκατομμύριο που είναι και λίγο εξωπραγματικό για τα δεδομένα που πήρες και το συμβόλαιο που έχει ο ποδοσφαιριστής. Και θα ήταν καλό να μπει ως ρήτρα στην ενδεχόμενη επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή. Αλλά το θέμα το επικοινωνιακό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μας. Και πρέπει να το δείτε και εσείς, να σας πιάνει ο πανικός. Χθες μιλούσαμε με ένα φίλο, μου έλεγε: α, όχι, να τον δώσουμε, αλλά να μην τον δώσουμε στον Ολυμπιακό. Ένας άλλος έλεγε: να τον δώσουμε, αλλά να ζητήσουμε 3 εκατομμύρια. Ένας άλλος έλεγε: να μην τον δώσουμε, να χτίσουμε την ομάδα πάνω του. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι τα θέλω του καθενός και τα πιστεύω του καθενός. Υπάρχει διοίκηση όμως που αποφασίζει, πληρώνει και καθορίζει τα θέλω της. Υπάρχει προπονητής, υπάρχει αθλητικός διευθυντής, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν πλάνα. Γιατί αν ο Καρυπίδης έχει δυο Βέλεθ έτοιμους, αντιλαμβάνεστε ότι θα προσπαθήσει να τον δώσει. Αν δεν έχει επιλογή και του έχει πει ο Παντελίδης από αυτόν ξεκινάει η ομάδα, θα προσπαθήσει να τον κρατήσει. Αν έρθει κάποιος και του δώσει 1,5 χαρτί μπραφ, θα τον δώσει. Αν έρθει κάποιος και του πει πάρε 1,5 εκατομμύριο σε 15 δόσεις, δεν θα τον δώσει. Όλα αυτά λοιπόν
είναι παράμετροι και άλλες 135 διαφορετικές παράμετροι που καθορίζουν στο τέλος της ημέρας ή αν θέλετε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου μια απόφαση από την πλευρά της εκάστοτε διοίκησης. Και φυσικά, οκ, okay, λέμε, ο Βέλεθ θέλει να πάει. Του ρωτήσατε. Πού ξέρετε τι θέλει να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Ή θεωρείτε όλοι ότι όποιον θέλει ο Ολυμπιακός ή οποιοδήποτε άλλος με λεφτά μπορεί και να τον πάρει. Απλά υπήρξε μια κουβέντα φιλολογικού περιεχομένου για το Βέλεθ στο περιθώριο του αγώνα με του Ολυμπιακού με τον Άρη. Εσύ καλός παίκτης αυτός και τα λοιπά, μας ενδιαφέρει, και ο προπονητής μας τον έχει τσεκάρει και είναι καλός ο ποδοσφαιριστής αυτός και τα λοιπά. Οκ, okay. Άιντε, τον πακετάραμε, τον στείλαμε το Βέλεθ. Αρχίσαμε να μαλώνουμε μεταξύ μας οι Αριανοί. Τον δώσουμε, μην τον δώσουμε, όχι να τον κρατήσει, όχι έχει λεφτά, όχι δεν έχει λεφτά, όχι τέτοιο, όχι επέκταση, όχι το ένα, όχι το άλλο. Σε αυτό το κομμάτι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ, όχι οι Αριανοί, οι Έλληνες. Κάτι παρόμοιο ισχύει με τον Ματέο Γκαρσία. Όχι κράτα τον, όχι μην τον κρατάς, όχι αυτό δεν το λέει κανένας. Όχι δώσ' του παραπάνω λεφτά, όχι δώσε τη ρήτρα στη Λας Πάλμας, όχι είναι 1 εκατομμύριο, όχι είναι 5, όχι είναι 6, όχι είναι 2, όχι είναι 3, όχι είναι 300 χιλιάρικα, όχι είναι παιχτάρα. Και ο παίκτης δεν ανήκει σε σένα. Εγώ σου λέω ότι έχεις τον τρόπο και το πείθεις το παιδί να μείνει στην ομάδα. Και λέει Λας Πάλμας, όχι ρε παιδιά, εγώ θα το δώσω 2 εκατομμύρια στην Φενέρμπαχτσε. Τι κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορείς να κάνεις κάτι. Και από την άλλη θα σας πω το εξής. Δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής να πάει στην Φενέρμπαχτσε. Μπορείς να το στείλεις μόνο του. Επειδή θες εσύ. Η Λας Πάλμας εννοώ. Είδατε έγινε ο Κάιπερς και ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης πούλησε τον Κάιπερ στην ΑΕΚ. Τσαλάκουσε και την 300. Μετά, ο παίκτης πήγε. Δεν ήθελε να πάει ο ποδοσφαιριστής. Δεν υπέγραψε ο ποδοσφαιριστής. Δεν πήγε ο ποδοσφαιριστής. Γύρισε τον Εργοτέλη. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν είναι έτσι απλά όπως στο FIFA και στο PlayStation, στο Pro Evolution Soccer. Να πηγαίνω δηλαδή εγώ να διαπραγματεύομαι. Πώς γίνεται στο FIFA, έχετε παίξει FIFA, manager. Παίζω εγώ με το γιο μου. Πάει ο manager Χρήστανος Τσαλτίδης, πάει στον Κλοπ και του λέει θέλω τον Μανέ. Πόσο κάνει, τον Μανέ τον πουλάμε 87 εκατομμύρια ευρώ. Αντιπροτείνει ο Χρήστανος Τσαλτίδης 65 εκατομμύρια ευρώ και 15% ποσοστό μεταπόλησης. Όχι, θέλουμε 84. Εντάξει, στο παιχνίδι μερικές φορές ζητάει την πρώτη φορά 85, του λες εσύ 65 και την επόμενη φορά λέει α, όχι, τα 65 είναι λίγα, 86. Είσαι πετάγεται τον καναπέ και φεύγει. Ή μαλώνεις, μπράβο, λέει, και σου λέει ναι, όχι, αυτά είναι πολύ λίγα που μας δίνεις ή ζητάς πάρα πολλά και είναι έτσι όμως. Εδώ μιλάμε για την πραγματικότητα και θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε πλέον και την ομάδα ως πραγματικότητα και ως επαγγελματική ομάδα. Και είναι αυτό που σας έλεγα και τις προηγούμενες φορές. Το θέλω μας, επειδή γουστάρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υφίσταται όπως το παρελθόν υπό την έννοια ότι να μείνουν όλοι και μετά να μην μπορούμε να τους πληρώσουμε. Καλός ή κακός, δεν έχουμε τον άνθρωπο αυτόν που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εκεί πάει το κακός, στον άλλο τρόπο, έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα και τα οποία μπορεί να τα πετάει δεξιά και αριστερά. Για τους δικούς του λόγους και σκοπούς. Αν κάποια στιγμή τον αποκτήσουμε, θα λειτουργήσουμε αναλόγως. Και θα λέμε, όχι, κράτα το Βέλεθ, αλλά δεν νομίζω ότι αν έχουμε κάποιον μεγιστάνα, θα ψάχνουμε να βρούμε και να φέρουμε ποδοσφαιριστή των 120.000 ευρώ. Γιατί ο Βέλεθ το καλοκαίρι τόσα χρήματα πήρε. Τέτοιο συμβόλαιο είχε και του χρόνου έχει 150. 120 φέτος, 150 του χρόνου. Αυτά είναι τα συμβόλαια. 80 είχε ο Κουέστα και 120 είχε φέτος και του έγινε αναπροσαρμογή. Και πήρε και θα πάρει μάλλον πολύ καλύτερα χρήματα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν έχεις λοιπόν ένα μεγιστάνα, θα πάει να πάρεις όχι τον 100,
των 500. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ο Βέλεθ, όπως έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του. Μην τα αναλύσουμε τώρα. Εγώ βλέπω ένα παιδί πάντως ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Βλέπω ένα ποδοσφαιριστή από τον οποίο πραγματικά μπορεί να ξεκινάει η άμυνά μας τη νέα σεζόν. Αλλά πρέπει να υπολογίσω κιόλας ότι σχεδόν τα μισά παιχνίδια φέτος μου λείπει. Πρέπει να υπολογίσω κιόλας ότι έχει τραυματισμούς. Άρα πρέπει να έχω και τον Rose backup και τον Δελιζίση και τον Σόουζα και τον έναν και τον άλλο. Γιατί ένας από τους βασικούς λόγους που είχαμε αρκετά προβλήματα φέτος ήταν η απουσία του Βέλεθ από το παιχνίδι με τον Μπάουκ και έπειτα. Όπως τραυματίστηκε και έλειψε και πριν το παιχνίδι με τον Μπάουκ, νομίζω με τον Πανιόνιο ήταν απόν. Όπως τραυματίστηκε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έλειψε για ένα χρονικό διάστημα. Όπως τραυματίστηκε και με τον Εργοτέλη και έλειψε ένα χρονικό διάστημα. Όπως τραυματίστηκε και ήταν απόν και πρόσφατα μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα. Ή θεωρείτε ότι αυτά τα πράγματα δεν μετράνε για έναν ποδοσφαιριστή? Πώς συμμετοχές έχει φέτος ο Βέλεθ? 4 μάτς είχες. Και 4. 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια από τα? Από τα 20. Πόσα? Κάτσε. Τα 25. Ναι, από τα 25. Έχει 20 συμμετοχές. Και στα 2, στα 3 βγήκε τραυματίας. Και εσύ. Στα 3 που έχει χάσει λοιπόν 5. Και στα 3 βγήκε τραυματίας. Και, και έχασε 5 γιατί το 1 που τραυματίστηκε ήταν στη διακοπή ενός μήνα. Με τον Εργοτέλη. Κάνω λάθος? Όχι ενός μήνα. 27 Δεκεμβρίου, όχι, πόσο ήταν το Εργοτέλη το μάτς? Και με τον Πανιόνιο, και με τον Πανιόνιο που ήταν τραυματίας μετά έχει διακοπή. Άρα θα έχανε και άλλα παιχνίδια. Θεωρητικά. Άρα είναι ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικός. Ένα παιδί το οποίο εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή πριν από λίγο καιρό ότι αυτός πρέπει να μείνει, να επεκταθεί το συμβόλαιό του και να τον κρατήσεις. Αλλά και είναι και ένα παιδί, πρέπει να συνυπολογίζουμε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Αλλά εδώ μας έπιασε μια παράνοια ότι έφυγε ο Βέλεθ, τον δώσαμε, ενώ δεν τον δώσαμε. Αν έρθει πάντως ο Ολυμπιακός, ήμουν εγώ και μου δίνει 1,5 εκατομμύριο, θα τον έδινα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να τον πάρει με 1,5 εκατομμύριο. Αν θέλει να τον πάρει με 500 χιλιάρικα, όχι. Να μην τον δώσεις, πρόεδρε. Αν είναι να το σκοτώσουμε το εισαγωγικό. 500 χιλιαρικάκια, ας πάει να πάρει τον Φουφουτίνιο ο Ολυμπιακός. Όλα έχουν τιμή, όλα έχουν στιγμή που γίνεται να απολυθούν ή να αγοραστούν αντίστοιχα. Και το κυριότερο για τον Άρη, αυτό μου έχει δείξει ο Άρης και μου το έδειξε και το καλοκαίρι, αλλά μου το έδειξε κυρίως το Γενάρη, ότι μπορεί να αντικαταστήσει ποδοσφαιριστές, έχει τον τρόπο πλέον να φέρνει καλούς παίκτες με καλά χρήματα και ικανούς να αποκτήσουν και μεταπολιτική αξία. Αυτό σε σχέση και με το Βέλεθ και με όλους τους υπόλοιπους. Θα πάμε στο break. Για το φίλο το Στέλιο που ρωτάει που δείχνει τον Γκόρχουτ απόψε. Κοσμοτέ Σπορ 8, Σλοβακία Ουγγαρία 10 παρατέταρτο. Το παιχνίδι της το Μαγιάρων του αριστερού μπακ του Άρη. Για όσο ενδιαφέρεστε να τον παρακολουθήσετε απόψε. Αύριο πάμε παίζει ο Μπάσα και το Σάββατο παίζει η Ελλάδα. Μαζί μας ο Mr. Gold, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο... Εδώ μου λέει ένας φίλος ότι είναι ρίσκο να βασιστείς πάνω του. Όπως παραδείγματος χάρη με τον Γκιάρο. Δεν αντέχει πάνω από 2 με 25. Προφανώς είναι να γράψει 20 με 25 παιχνίδια το χρόνο. Και είναι και ο τρόπος. Α, 20 είναι. Και είναι και ο τρόπος που παίζει. Είναι πάντα σαν να το χτυπάει ρεύμα. Δεν χαλαρώνει ποτέ. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Θυμίζει, λέει, Νάτσο που κάπως έτσι την πατούσε. Ναι, δεν διαφωνώ. Και λέει όμως ότι δεν ξεκινάει, λέει, η άμυνα. Η επίθεσή μας, λέει, ξεκινάει από εκεί. Είναι κομβικός παίκτης για τον Άρη ο Βέλεθ. Και ήταν πολύ πιο κομβικός, θα πω εγώ. Με Ρέρα. Με τον Παντελίδη,
που έχει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Φυσικά και τα πλεονεκτήματα που έχει ο Βέλεθ, η οξυδέρκειά του, η φυσική του κατάσταση, η δυναμική του, αλλά και η πολύ καλή του παρουσία στην αντίπαλη περιοχή, έχει προσδώσει στον Άρη πολλά θετικά. Αλλά το παιχνίδι του Άρη πλέον δεν βασίζεται σε αυτόν. Περισσότερο το παιχνίδι του Άρη βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο παίζουν τα χαφ του, αλλά πλέον και το αριστερό του εξτρέμ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Τόνσο ή τον Τιγκινί που είναι πίσω από το φορ ή το φορ και τον Ματέο από την άλλη πλευρά, παρά στην δυναμική που έβγαζε με το παιχνίδι που ξεκινούσε από το Βέλεθ και προωθούνταν προς τα μπροστά. Είναι, το είδα αυτό. Ναι. Αυτό με την Ολλανδία έχει γίνει το Γενάρη και η κατάληξη είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, καλά κάνει ο συνάδελφος, κλικ θέλει. Φυσιολογικό είναι. Αυτό δεν είπα πριν, ότι υπήρξαν ομάδες και άλλες. Ναι, και η Βέντε έκανε μια κουβέντα και έδινε 300 χιλιάρικα. Ναι. Να πάει να πάρει το Λάμπρο δανεικό από τον ΠΑΟΚ αν θέλει. Το Λάμπρο, πώς λέγεται αυτός που παίζει στην Ολλανδία. Δεν είναι στόπερ. Δεν είπα για στόπερ, είπα για Έλληνα παίχτη που παίζει στην Ολλανδία. Δανεικό να τον πάρει αυτό με 300 χιλιάρικα. Μια χαρά είναι. Πάμε στο break, Χριστογιώση. Τώρα πάμε στο break. Και επιστρέφουμε. Παρόμοια επικοινωνιακή κατάσταση έχει με αυτό με το Βέλεθ, είναι και όλο αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό και τον Γκαγκάτσι. Τελικά, ρε παιδιά, ο Άρης σήμερα γιατί δεν ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού? Περιμένατε στη γωνία, ε? Σας έκανε μια τρίπλα ο Καρυπίδαρος και σας πέταξε όπως ο Τόνσο τον κόλ στον Απόλλωνα. Τον περιμένα στη γωνία. Τι θα ψηφίσει ο Καρυπίδης? Δεν πήγε καν. Ήξερε ότι θα βγει, θα είναι παροδία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στις 11 ομάδες που ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Βασίλη Γκαγκάτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας και αναρωτιέμαι εγώ πραγματικά και φωνάζω δυνατά προς τον αρμόδιο υπουργό και γενικότερα την κυβέρνηση, υπάρχει καταδίκη σε βαθμό κακουργήματος του συγκεκριμένου παράγοντα? Αν υπάρχει, αφήνεται στον κομπότη τον ιό Γκαγκάτσι, ο οποίος δήλωσε λέει απόν γιατί ήταν ο πατέρας του. Στα υπόλοιπα δεν δηλώνει όμως απόν. Στην ψηφοφορία λέει δήλωσε απόν. Στα υπόλοιπα. Τώρα θυμήθηκα κάτι άσχετο, καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Χριστό, φίλε, δεν θα σου δώσουμε λεφτά αυτό το μήνα. Σε δώσω εγώ 2 χιλιάρικα και κάτω το τραπέζι, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε. Έτσι για να είμαστε σωστοί. Θα πληρώσουμε βέβαια ΙΚΑ, όλα αυτά. Πρόσληψη θα γίνει κανονικά, όλα. Να ξέρεις. Απλά σε δώσω και 2 χιλιάρικα πριν, εγώ, αδερφέ. Από μένα για σένα. Άσχετο αυτό με αυτό που συζητάμε. Απλά ήθελα να το πω στον Χρήστο, να το μοιραστώ μαζί σας. Επειδή είναι φίλος μου ο Χρήστος. 2 χιλιάρικάρες, Χριστάρα μου. Σε δώσω. Γιατί παίζει καλή μουσική. Έτσι. Άσχετο βέβαια με τα γεγονότα τα οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Επανερχόμαστε λοιπόν στα θέματα μας. Αποφάσεις Super League. Α, μην δούμε όσο το είπα. Αποφάσεις Super League. Με στείλω Βασίλη στο... το μήνυμα. Ας το έχουμε εδώ. Λοιπόν... Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ένα. Επιτροπή αποτελούμενα από εκπροσώπου των ΠΑΕ μελών της Super League θα αιτηθεί θεσμική συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Βασιλιάδη προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που άπτονται του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι, θα πάνε να πούνε να μην γίνει η αναδιάρθρωση. Ναι. Και θα τους πει, αν δεχτεί βέβαια ο Βασιλιάδης, να μην πω τι. Ο αγώνας Λαμία Πανιώνιο στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής ημέρας στο πρωταθλήμα του Super League Σορωτή θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου του 2019 και ώρα 7 αντί για Δευτέρα. 1η Απριλίου 2019 και ώρα 7 και ο αγώνας Απόλλωνας Μπίμης Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 και ώρα 7 αντί για Σάββατο 30 Μαρτίου και ώρα 7. Είμαστε. Γιατί? Καλά με τη Λαμία, εντάξει, γιατί ήταν η γκάφα της ΕΠΟ με τον ορισμό του κυπέλου που είχε η Λαμία να παίξει 2 παιχνίδια μέσα σε 2 μέρες και ήταν εκπληκτικό αυτό. Έκανε γκάφα η ΕΠΟ. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Κόντρα σε προβλέψεις. Κάποιο λάθος θα είχε γίνει. Ναι, όντως, γιατί είναι άρτια η λειτουργία της και ναι. Μάλλον κάτι θα της ξέφυγε. Μάλιστα. Ναι. Η μισθή όμως, Ντάγκα Ντούγκα.
Εντάξει, εκεί πέρα, δεν υπάρχει κερσόγουδι. Είμαστε. Τώρα που το είπα για μισθούς, και εδώ οι μισθοί για κάποιους γίνονται λάθη, απλά μειώνονται. Αχα. Κανονικά. Να υπάρχουν μειώσεις, πρόστιμα. Θα κόψω τις άδειες όποιον κάνουν λάθη. Λοιπόν. Καλή ιδέα αυτή. Τα ρεπό αυτό του μήνα. Κομμένα όλα. Λοιπόν. Να δω, θα ξαναδιαβάζετε τα κείμενα μετά ή δεν τα ξαναδιαβάζετε. Εντάξει, εγώ και όταν έχω ρεπό πάλι ασχολούμαι, άρα να ανοίξουμε γραμμές. Ωραία, καλά που το λες. Γιατί θέλαμε να ασχοληθεί 25 Μαρτίου όλη μέρα. Δύσκολα. Δύσκολα. Γενέθλια ο σύλλογος έχει. Όλη μέρα το site δουλεύει κανονικότατα. Θα δουλέψουμε κανονικότατα τη Δευτέρα. Δεν λέω μόνο εγώ κανονικότατα τη Δευτέρα. Να ανοίξουμε γραμμές. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μιλάει ο Άγγελος Χαριστέας, έχει το live chat στο SDNA. Μου αρέσουν οι απαντήσεις που δίνει. Έχει δώσει και είδηση βέβαια, ότι είπε αρκετά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, stay tuned. Εμένα σαν προαναγγελία έλευσης του και επιστροφής του Άγγελου μου φαίνεται αυτό. Το ρωτάνε για τον Άρη, λέει ο άνθρωπος είναι ευγενικότατος, βλέπω ότι κάνει και ωραίες τρίπλες, όπως και όταν έκανε ποδοσφαιριστής. Πάει ο Παοξής και το λέει δίκαια ο Πάοκ πρωταθλητής. Θέλει να τα ακούσουν από δικούς μας. Πάει ο άλλος, το ρωτάει για τον Γκλυγκόπουλο. Έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με τον Άγγελο Χαριστέα. Τον άνθρωπο ο οποίος με τα γκολ του σου έδωσε το Euro. Και εσύ είσαι τόσο μικρό μυαλός και τόσο μικρόψυχος που πας και ρωτάς για τον Γκλυγκόπουλο. Γιατί ο εφιάλτης ο ομώνυμος είναι ο Άρης. Δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Ασχολείσαι μόνο με τον Άρη. Παίρνει πρωτάθλημα η ομάδα σου έτσι όπως το παίρνει τέλος πάντων. Ξέρεις και εσύ πώς το παίρνει. Αλλά εσύ ασχολείσαι με τον Άρη. Καλά σε έκανε λοιπόν ο Άγγελος και σου δείχνει το όνομά του. Για κάποιους το Euro στο 1-4. Το Ζαγοράκι, στο... Ναι, ναι, ο Γκαγκάτσι το πήρε το Euro με τον Καραμαλή. Άνοιξε γραμμές. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Εισιτήρια έδωσες για το Άρης ΠΑΟΚ. Κοιμήθηκες. Δεν μου είπες ότι έχουμε. Κοιμήθηκες. Έχουμε και ένα από χθες. Δύο σημερινά. Δύο σημερινά. Ναι. Ωραία. Δύο εισιτήρια. Άρης ΠΑΟΚ. Κοιμήθηκες κανονικά. Δεν μου είπες ότι έχουμε. Ναι, δεν με ρώτησες. Okay. Έτσι, μπράβο. Δύο εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Σάββατο 6 ώρα στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54526. Για την κλήρωση την οποία θα κάνουμε λίγο πριν τις 7 και να σας στείλουμε στο Αλεξάνδριο. Δύο μέρες μείνανε για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ένα event από τα δύο που ξεχωρίζουν στο τρίμερο που έχουμε μπροστά μας. Το άλλο είναι τα γενέθλια του Συλλόγου την ερχόμενη Δευτέρα. Ετοιμάζουμε έτσι κάποια ωραία πραγματάκια στο About Aris και φέτος για να διαβάσετε, για να θυμηθείτε παλιά, για να μάθετε καινούργιοι. Γιατί εντάξει, η ιστορία πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι και εμείς. Και εγώ, ας πούμε, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήξερα πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις μαθαίνεις όμως μέσα τα θεματάκια τα οποία θα έχουμε και φέτος στο Λαμπαουτάρης. Ο φίλος 741 βλέπω ότι είναι πολύ απόλυτος. Νομίζω ότι ειρωνεύεται. Α. Ο Βέλεθ πουλήθηκε ήδη, λέει. Ο Σιώπης το ίδιο. Ο Καρυπίδης δεν έχει να πληρώσει και ο Άρης πρέπει να πουλήσει παίκτες για να βγει. Και λέει ότι το Sport Time κάνει πόλεμο ή μου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν το διαβάζω, φίλε, το Sport Time. Όπως δεν διαβάζω γενικότερα καμία εφημερίδα πέρα από την Άρης είσαι. Και τη Φόρτσα. Δεν μου τη φέρνει ο Κόλκας. Και αυτό το Σάββατο θα περίμενε να διαρρεστήσει. Η ορταστική λόγω του γενεθλίου του Συλλόγου. Έτσι. Α, και βλέπω και το Μέτρο Σπορ ενίοτε. Γιατί είναι μια τοπική εφημερίδα. Οπότε πέφτει συχνά πυκνά στα χέρια μου. Για τις υπόλοιπες εφημερίδες δεν έχω άποψη. Οπότε δεν μπορώ και να σου πω αν κάνει πόλεμο ή όχι. Μπορώ όμως να σου πω ότι η ηλεκτρονική έκδοση του Sport Time 9 στις 10 περιπτώσεις έχει γράψει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά για τον Άρη και διαψεύστηκαν κατηγορηματικά. Όπως ας πούμε ότι είναι απλήρωτοι οι παίκτες του Άρη το Δεκέμβριο και έχει πολλά προβλήματα η ομάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Και θα γίνει το μπαμ. Το Γενάρη θα σκάσουν, θα φύγουν οι παίκτες, γι' αυτό θα φύγουν όλοι οι παίκτες και θα δείτε ότι φεύγουν οι παίκτες και τελικά μείναν οι παίκτες, πλακώσαν και στα γκολ. Και τώρα το βάζετε πρωτοσέλιδο τον Άρη. Ο φίλος του 353 λέει καλησπέρα. Ίσως είναι και το επόμενο level όπως με Πλατέλα. Ο κάθε Βέλεθ και ο κάθε Ματέο για τον Αριανό μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ναι. Όντως, με τον Πλατέλα έγινε χαμός τότε. Αν θυμάστε, φεύγει ο Πλατέλας και τι θα κάνουμε τώρα που έφυγε ο Πλατέλας. Αν τώρα βέβαια έρθει ένας καλύτερος από τον Βέλεθ μετά, θα έχουμε προλάβει στο μεσοδιάστημα να πηδήξουμε τα μπαλκόνια. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα. Όπως μας το αποδεικνύει κάθε φορά, να φέρνει καλούς ποδοσφαιριστές. Και είδα τους στη θέση του Βέλεθ, εντός εισαγωγικών ήρθε ο Ρόουζ. Εντός εισαγωγικών. Και επίσης, είχε στραματία και το Σόουζα. Και είδατε ότι ήρθε και ο Κόρχουτ.
και είδατε ότι στη θέση του Μπρούνο Γκάμα ήρθε ο Λάρσον. Τέλος πάντων. Αυτά δεν γίνεται να τα αλλάξουμε, θα υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο Άρης πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αντιστόχος. Βλέπετε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Τον τρόπο που προσεγγίζουν επικοινωνιακά το θέμα. Και σκεφτείτε πώς θα προσέγγιζαν το θέμα επικοινωνιακά αν ήταν ο Άρης. Απλά επειδή είναι Παναθηναϊκός, δεν βλέπουμε ούτε πανικούς για τρομερά επεισόδια, ούτε άρθρα βαρισίματα από τους διάφορους μεγαλοδημοσιογράφους στην Αθήνα κυρίως, που να μας αναφέρουν για τα κακά και τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους χούλιγκαν και την πολιτεία που πρέπει να πάρει μέτρα κτλ. Αλλά διαβάζουμε ότι η έκθεση αστυνομίας μπορεί να σώσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξεφωνίζουμε την αστυνομία που η έκθεσή της μπορεί να σώσει τον Παναθηναϊκό. Αν όμως γινόταν στο Βικελίδης ακριβώς το ίδιο πράγμα και έγραφε η αστυνομία ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα ξεφωνίζαμε για να πιέσουμε. Στο Βικελίδης βέβαια γίνεται το εκπληκτικό. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάτε ποτέ. Και πραγματικά, όσο γραφικός και αν γίνομαι μερικές φορές, θα σας τα θυμίζω. Στο Βικελίδης έγινε το εκπληκτικό. Τότε με την περίφημη κυρία Κουρομπίλια, που αναρωτιούνται εδώ οι φίλοι μου οι παοξίδες, γιατί ασχολούμαστε με την Κουρομπίλια και δεν ασχοληθήκαμε με το Φεφατζίδη που αγκάλιασε το Λάμπρου. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, όταν σας το λένε αυτό. Εσείς ασχολείστε με τον Κομίνη, που θεωρείτε ότι σας έκοψε ένα πρωτάθλημα. Δεν θα ασχοληθώ με την κυρία η οποία με αυτά τα οποία έκανε στην ουσία οδήγησε τον Άρη στη διάλυση. Που βγήκε ο κύριος Σαρής τότε, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, και μετέπειτα, που στηριζόταν από τον Ολυμπιακό, που είμαστε εμείς του Ολυμπιακού, και μετέπειτα πρόεδρος της ΕΠΟ, και μας είπε ορθά κοφτά ότι η δευτεροβάθμια της ΕΠΟ πρέπει να καταδικάσει τον Άρη που αθώθηκε σε πρώτο βαθμό. Που βγήκε ο τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Πώς τον λέγανε, ρε φίλε? Από μπου, μπα, μπου, μπε, μπο. Του Βενιζέλου ήτανε. Δεν τον θυμάμαι. Πώς τον λέγανε εκείνον εκεί τον τύπο, τον Ασπρομάλι. Ο οποίος είπε λίγο πριν την εκδίκαση. Ο Συναδεινός. Όχι, ρε. Επί Βενιζέλου, λέω. Επί Βενιζέλου. Καλά. Και πάει πολύ παλιά. Μπαμπού, μπαμπού. Κάπως λεγόταν. Μπιμπιμπιμπός. Πώς τον λέγανε εκεί. Από μπού αρχίζει. Ο Γιώργος Ογκάζος μας έχει στείλει νέα πάνη στο Άγγελου Χαριστέ σε Διακόπτο, όπου λέει ότι θα ανακοινώσω σχετικά με μένα κάτι την επόμενη εβδομάδα για τον Άρη. Για τον Άρη? Ναι. Για τον ρωτάει πότε θα έχουμε κάτι για σένα, γιατί την πάει ένας φίλος της ομάδας. Και είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι την επόμενη εβδομάδα. Βγήκε λοιπόν τότε και είπε ότι αν η ΕΠΟ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν καταδικάσει τον Άρη, θα σκεφτούμε αν η πολιτεία θα επανεξετάσει η πολιτεία τη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και παρόλα αυτά, έχω κάτι ηλίθιους να λένε ότι ο Άρης συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Κάτι στημένους ηλίθιους. Που μας έχει κατακρεουργήσει και την ίδια στιγμή σαν αγκαλιά η δική σας η ομάδα με τον Ολυμπιακό επί σειρά ετών. Που ο Γκαγκάτς ήταν μέτοχος δικό σας και νομικός του Κόκαλη. Που τώρα βγαίνετε και προβάλλεται τα όσα λέει ο Πέτρος Κόκαλης επειδή είναι κατά του Μαρινάκη. Ο Κόκαλης ρε, προβάλλεται τον Κόκαλη και μου στέλνεις ρε Αποστόλη για δοσοληψίες κάτω το τραπέζι. Καταρχήν μιλείς για δοσοληψίες κάτω το τραπέζι για το ποδόσφαιρο? Όλα γίνονται πάνω στο τραπέζι. Για το ποδόσφαιρο δεν είπαμε για κάτω το τραπέζι. Μπερδεύτηκε μήπως με αυτό που είπαμε με το φίλο μου τον Χρήστο. Χρήστο, τι λέει αυτός? Μπερδεύει εσένα με το ποδόσφαιρο? Χρήστος, φίλε, είναι τέτοιος, ηχολήπτης. Μην τον μπερδεύεις με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μην κάνεις συνειρμούς περίεργους. Δεν χρειάζεται κανένα κάτω το τραπέζι στο ποδόσφαιρο. Όλα γίνονται πάνω στο τραπέζι. Καταδικασμένος είναι ο άλλος σε βαθμό κακουργήματος. Και ψηφίζουν οι ομάδες και τον κρατάνε. Και δεν τρέχει τίποτα για σας παοξίδες με αυτό. Δεν σας ενοχλεί? Δεν σας ενοχλεί? Αλλά αυτός ήταν πρόεδρος στην περίοδο
που ουρλιάζεται ότι η ΕΠΟ ελέγχονταν από τον Ολυμπιακό. Αυτός ήταν νομικός του Ολυμπιακού. Αυτός. Ο μπαμπάς του γιου. Αλλά σφυρίζει τα διάφορα. Και όταν τα λέμε εμείς, πετάτε μια μπουρδα μεγαλοπρεπέστατη ότι ο Άρης τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό και νομίζετε ότι κρύβεστε. Νομίζετε ότι ο κόσμος, με εξαίρεση τους δικούς σας, διαβάζει μπούζα. Αυτό νομίζατε. Αλλά γουστάρω. Γουστάρω που υπερασπίζεστε τον Κόκαλη. Γουστάρω που είστε δίπλα με τον Κόκαλη. Έτσι να συνεχίσετε. Πάντα ήσασταν μαζί. Συνεχίστε να το πράτετε. Αγκαλίτσα με τον Πέτρο και τον Σοκράτη. Αλλά ήμαρτον ρε παιδιά. Ήμαρτον. Μη θέλετε και από εμάς αναγνώριση των πράξεών σας. Ήμαρτον. Λοιπόν. Αυτά σε σχέση και με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Ένας φίλος εδώ μου λέει ότι παρέα όλοι έκαναν τον Γκαγκάτσι, τον πήραν στην Λίγκα, Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτό έγινε. Για τον φίλο που μου λέει ότι ο Χαριστέας θα ασχοληθεί με τις ακαδημίες, δεν θα ασχοληθεί με τις ακαδημίες ο Χαριστέας. Μπιτσαξής, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Ο Μπιτσαξής ήταν. Να μην το στείλω κι άλλος. Και ο Γιώργος. Σε πρόλαβε ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Λοιπόν, ο Μπιτσαξής, ναι. Έκανε δήλωση ο τύπος, βγήκε έκανε δήλωση ο τύπος, ότι αν η Επιτροπή Δευτεροβάθμια δεν πράξει ό,τι πρέπει, η πολιτεία θα σκεφτεί τη χρηματοδότηση της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ που εσείς οι εξηγιαντές σήμερα λέτε ότι τότε ελέγχονταν από τον Ολυμπιακό. Αυτή η ΕΠΟ διέλυσε τον Άρη. Αυτή η ΕΠΟ του Γκυρτζίκη μετά, του διαδόχτου Σαρή, δεν επέτρεψε στον Άρη να ανέβει από τη Γάμα Εθνική και την επόμενη χρονιά, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ανέβασε τη δόξα. Και εσείς οι αστείοι, οι αστείοι, οι προπαγανδιστές, οι ψεύτες, λέτε ότι ο Άρης είναι Γιουσουφάκη του Ολυμπιακού, γιατί πούλησε ένα ποδοσφαιριστή, έκανε το έγκλημα αυτό. Πούλησε ένα ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, θα να σας ξέρετε ότι προσωπικά και όποιος άλλος θα σας τη χαλάμε τη μανέστρα και θα λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Εσείς μπορείτε να ζείτε στη δική σας εικονική πραγματικότητα, χαρείτε το διάστημα που κυκλοφορείτε ανεξέλεγκτη, χαρείτε το, δεν θα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οκτώβριο μεριά, Νοέμβριο, Δεκέμβριο έρχονται αλλαγές που δεν έχουν καμία σχέση με την άλλη ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τα δεινά του ποδοσφαίρου, τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή είναι πανελληνίως, είστε μόνο εδώ πέρα πάνω, και να δούμε όταν θα σταματήσουν οι υποστηρίξεις εντός εισαγωγικών, όταν σταματήσουν οι πλάτες γενικώς, όταν οι έλεγχοι θα αυξηθούν, να δούμε αν θα μιλάτε για τον πόλεμο που θα αρχίσει ξαφνικά από το κράτος των Αθηνών. Αυτό είναι το έργο εντός ολίγων μηνών. Ήδη το πράτεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με συγκεκριμένους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη που δεν θέλετε να επιστρέψουν. Θέλετε να ελέγχονται οι δήμοι, τα λιμάνια και όλα τα υπόλοιπα από δικούς μας ανθρώπους. Πώς είναι στην ΕΠΟ δικός μας ο άνθρωπος και μπορεί η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ να αθωώνει τον Λουτσέσκου? Γιατί είδε τα δεδομένα βέβαια, μη σκεφτείτε κάτι πονηρό. Είδε τα δεδομένα, ήτανε οξία κριτική το they came του Φάκας. Ήταν οξία κριτική, δεν ήταν υβρεολόγιο αυτό.
Μην τρελαθούμε κιόλας. Υβριολόγιο θα ήταν αν το έλεγε άλλος. Αλλά όλα αυτά σας αρέσουν. Πάντα τα καθεστώτα όταν πέφτουν κάνουν πολύ θόρυβο. Stay tuned που λέει και ο Άγγελος Χαριστίας. Break. Ο Χαριστίας μέχρι το τέλος του live νομίζω το θα αποκαλύψει τα πάντα. Δίνει κι άλλα. Είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Εντάξει, είναι στα σχέδια. Σας είχαμε πει και πριν λίγο καιρό ότι υπήρξε και μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα έρθει πίσω στην οικογένεια του Άρη ο Άγγελος ο Χαριστέας. Και χρειάζεται γενικότερα ο Άρης εν ώψη και της νέας σεζόν και γνώστες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν και να προβληθούν, βέβαια παράλληλα να προβάλλουν και το έργο το δικό τους, αλλά να προβάλλουν και το σύλλογο προς τα έξω. Χαριστές, ο οποίος θα είναι και πρεσβευτής της Ελλάδος στο Euro. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα πανευρωπαϊκά, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και με γνωριμίες. Εντάξει. Πολλές. Οι γνωριμίες δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι είναι. Σίγουρα σε επίπεδο προσωπικών γνωριμιών έχει πάρα πολλές. Από εκεί πέρα τώρα, το αν έχεις γνωριμίες ή μπορείς να αφήσεις καλούς παίκτες. Όχι, αλλά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν έχεις ανθρώπους που γνωρίζεις τον Άγιαξ, ας πούμε, εγώ σου λέω για παράδειγμα. Ναι. Ενδεχομένως. Δεν είναι λίγο πράγμα. Ή στη Βέρντερ, ας πούμε, στη Γερμανία έχει παίξει και στην Bayer Leverkusen, έχει παίξει και στη Σάλκε. Εντάξει, έχει κάνει ένα κύκλο προσωπικών γνωριμιών, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, οι οποίες, αν με το καλό έχεις ομάδα, μπορεί να βάλουν χρήσιμες σε κάποια ζητήματα. Τεχνογνωσίας, εγώ θα το πάω περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, αλλά και σε άλλα τώρα, ανάλογα τι θα προκύψει. Αλλά σε έρθει με το καλό, επίσημα, και θα δούμε μετά τι θα ακολουθήσει με το θέμα του Χαριστέα. 2-31-0-287-8-8-8, ανοιχτές οι γραμμές. Χορηγούς έξι, λέ. Θεϊκών. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα είναι μαζί μας, Αγγελάκη 10. Mm. Λοιπόν, πριν πάτε το Σάββατο στο Παλέ, δεν είναι πολύ μακριά, θα πάτε στην Αγγελάκη 10 στο Θεϊκόν, να χτυπήσετε ένα εκπληκτικό σουτζουκάκι ή ένα σουβλάκι, ό,τι θέλετε εσείς. Ή αν δεν πάτε στο Παλέ και πέσετε στο σπίτι να δείτε το μάτς, παραγγέλνετε στο 2-3-10-2-21-3-21 και έρχονται κατευθείαν στο σπίτι σας. Στο 10.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 το βράδυ, delivery των Θεϊκών που είναι μαζί μας στην δεύτερη ώρα. Είπαμε είναι ανοιχτές οι γραμμές για να σχολιάσετε και εσείς τα περί Βέλεθ. Φεύγουν όλοι τέτοιο τρίμερο. Σιώπη, αδειάζει το ρόστερ. Καλά, ακόμα τρίμερο δεν είναι. Αδειάζει το ρόστερ. Αφού έτσι το λένε κάποιοι, θα πάμε για ξεπούλημα. Καλά, εδώ πάει να γίνει θέμα τώρα ο Βαλεριάνος, παιδιά. Ναι, όχι, ναι. Μπορεί να πάει λύση στην Αθήνα. Ολυμπιακός ΠΑΕΚ, ναι. Σφάζονται. Τι είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι θα έρθουν και άλλα δημοσιεύματα. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός λέει σφάζονται για τον Βαλεριάνο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Χαιρετίσματα στο μάνατζερ του πάντως να πούμε. Ωραία, ναι, ναι. Για να προσπαθεί να πάρει το συμβόλαιο με τον Άρη, θα κρυθεί από άλλα πράγματα και όχι από τα δημοσιεύματα που τον αναφέρουν μάλιστα ως Γρηγόρη Βαλεριάνο. Γρηγόρης Βαλεριάνο. Ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης Βαλεριάνος. Γρηγόρης Βαλεριάνο. Πάρτε και μια Βαλεριάνα. Παρακαλώ. Χαίρετε. Να τη χαίρετε. Να τη χαίρετε. 680. 680. Τι λέει. Καλά. Εδώ εγώ πάντως ακόμα είμαι κατά το παιχτών για την εθνική, να ξέρετε. Γιατί? Το καταλάβαμε. Γιατί επιμένεις? Γιατί δεν έπαιξαν με τον Απόλλωνα. Φάνηκε ότι δεν... Όχι μόνο αυτό. Πολλά πράγματα. Τώρα μας σου γυρίσει κανένας τραυματίας να πούμε για κανένα τρίμηνο να πούμε κανένας... Τι να κάνουμε τώρα. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι στην εθνική όμως. Και με τον Άρη μπορεί να τραυματιστεί κάποιος. Όχι, ας τους έχω εγώ και να ξέρω ότι είναι για την εθνική και ας μην παίζουν. Α, ωραία. Εντάξει. Όταν όμως η εθνική θα πάει σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση. Θα πάρει λεφτά. Θα πάρει τα λεφτάκια. Καλά, εντάξει. Τι καλά, εντάξει. Να χάμε να λέγαμε. Να χάμε να λέγαμε δεν είναι, γιατί δεν είναι και λίγα λεφτά, να ξέρεις. Ναι. Είναι αρκετούτσικα. Τι έγινε. Καλά, όλα καλά. Καλά, ποιο θέμα. Πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί. Τους δίνουμε όλους τους παίκτες. Καλά, δεν είναι. Καρυπίδη, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, έτσι. Πάμε να κάνουμε ομάδα. Δεν θα βγουν τίποτα περίεργη να τα πούνε. Καλά, τώρα εντάξει. Όλο και κάποιος θα βρεθεί. Δεν νομίζω ότι θα είναι στο βαθμό που μπορεί να γινόταν πριν κάποια χρόνια. Αλλά πάλι θα βρεθούν κάποιοι. Ναι,
Ναι, αλλά βγαίνουν μόνο στα ραδιόφωνα και στα site. Γιατί βλέπω πούμε, και κάτι. Στο γήπεδο δεν μπορούν να τα πούν αυτά. Βλέπω και κάτι ποσταρίσματα στα Facebook και τα λοιπά που τα ψιλοπαρακολουθώ και ανεβάζει ένα, ας πούμε, ένα δημοσίευμα για το Βέλεθ. Λέει: δεν θέλω να το πιστέψω, πρόεδρε κράτα τον. Κάτι τέτοια, ας πούμε, και λέω. Ήδη εδώ τώρα είμαι, βλέπω ένα πάνω στην κορυφή του άντεσε του ξενοδοχείου, ρε φίλε. Λες να πες δικός μας είναι. Για το Βέλεθ. Πάνω, πάνω στη Βέλεθ. Μπορεί. Τι κάνει εκεί πέρα πάνω, ρε. Μπορεί. Θα πείστε αυτό. Είσαι κάτι και... να δω, θα σας δώσω και αποκλειστική, μην πες. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε. Ναι. Το... αυτό που θα πω, πρώτα-πρώτα δεν είναι αδιεθνικό, να ξέρετε. Έτσι. Ναι. Τα βάλω. Αλλά μου το θυμίζει αυτό, ρε φίλε. Ναι. Η πολιτική που κρατάει εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ στα θέματα αθλητισμού και γενικότερα, ας πούμε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γενικότερα σε ό,τι έχει σχέση με το αθλητικό ελληνικό γίγνεσθε, έτσι. Δεν σας θυμίζει την πολιτική την τουρκική. Του Ερντογάν, του Ετσεβί, του πόσοι άλλοι περάσανε, τη Τσιλέρ, δηλαδή ίδια, ακριβώς ίδια, το ίδιο και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σε επίπεδο, δηλαδή επίπεδο διπλωματίας, αλλά οι Τούρκοι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι οι κορυφαίοι στη διπλωματία. Όχι τώρα, ανέκαθεν ήταν οι κορυφαίοι στη διπλωματία. Και είναι, ήταν πολύ πιο έξυπνοι, πολύ πιο έξυπνοι από τους Έλληνες διπλωμάτες. Ξεκάθαρα. Διαχρονικά... Χρήσατε, δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Όχι, τι είναι. Είναι θέμα οσιοκαμψίας. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι ήταν όσοι ο κράτης. Δηλαδή τώρα εκεί που φώναζε και έβριζε τον Τραμπ, ξαφνικά ο Τραμπ πηγαίνει και τον γλύφει. Άντε πάλι θα τον ξαναφωνάζει. Μη συγκρίνεις την Τουρκία του σήμερα με την Τουρκία που περιγράφω εγώ όσον πάντα αφορά την ήταν. Διπλωματία τότε. Πάντα ήταν. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο κάνει δεν είναι ισχυρή πλέον. Ναι, τέλος πάντων. Το ίδιο κάνουν και οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ίσως επειδή κρατάνε η σκούφια τους από εκεί. Και έχουν μάθει κάπως έτσι να είναι. Όσον αφορά με την αλλαγή του στάτους εγώ εδώ πέρα της πολιτικής ζωής, ας πούμε, της πόλης, της χώρας, ας πούμε, σαν να τους βλέπω τέτοια εποχή, την ίδια εποχή μετά από ένα χρόνο, να πούμε. Ιβάν, πάρ' την ομάδα και φύγε! Πάνε πάνω στη Βόρεια Ήπειρο, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Οχρίδα να παίζουμε καλύτερα, αφού δεν μας θέλουν εδώ. Σαν να τους ακούω. Την Οχρίδα. Την Οχρίδα. Πώς δεν ξέρω. Οχρίδα, ρε. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι έχει και εκεί πέρα έχει 80.000 Έλληνες η Οχρίδα. Δεν πάω στα Σκόπια, έχω πάει δύο φορές. Μία φορά δημοσιογραφικά. Υπάρχουν 1.500 με 2.000 άτομα τα οποία είναι κομιτατζίδικα βουλγαρόφωνοι. Ναι. Έτσι. Στην Αριδαία και κάπου εκεί. Το ότι υπάρχουν 200.000 Έλληνες στα χωριά εκεί και στις πόλεις, στο Γεύγελη, στην Οχρή, αυτό δεν το βγάζουμε προς τα έξω. Άστα αυτά τώρα, εδώ πάμε τις μακεδονικά τώρα. Άσε τώρα, διδάξεις με μακεδονικά. Τέλος πάντων, κοιτάξτε λίγο, το θέμα είναι ένα. Να μπορέσουμε να πάρουμε όσους περισσότερους, δεν λέω 5 στα 5 και 4 στα 4 και 3 στα 3, έτσι, γιατί όποτε τα λέμε αυτά να πούμε βγαίνουν αντίθετα, όσους περισσότερους βαθμούς πάμε, μήπως και γίνει το χαΐρι να πούμε και μπορέσουμε να περάσουμε τον Ατρόμητο. Γιατί την ΑΕΚ, αν παίρναμε τον, το είπα και άλλη, βάλ τον να ρε φίλε, αφού τον έχεις στον πάγκο, βάλ τον να με τη λιβαδιά το σέντρε μπακ ρε φίλε, να παίξει ο μπάσα στα μάτια. Ναι, βάλ τον, αφού τον έχεις στον πάγκο, τι τον πήρε στον πάγκο ρε φίλε. Πάω να παίξει κανονικά στο όπερ να πούμε. Είχα κουβέντα για αυτό το παιχνίδι και για αυτό που λες μια ώρα πριν την εκπομπή. Δηλαδή, ξέρεις τι χάσαμε από εκείνο το παιχνίδι. Και η αποβολή του τέτοιου, πρόσεξε, και η αποβολή του Δελιζήση μας τύχησε και το κύπελο. Γιατί γίνεται η αποβολή του Κουέστα και παίζει ο Κατσιμίρης θερματοφυλάκας κάτω. Κατάλαβες. Δηλαδή έγιναν τέτοιες συμπτώσεις που ήταν ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, έβαλε ο διάολος το χέρι του να πούμε. Υπάρχουν και αυτά. Και οι συμπτώσεις όλες αυτές ήταν κατά μας. Ήταν κατά μας, αλλά ήμασταν πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ένας φίλος μου λέει εδώ για όλα αυτά με τους παίκτες και έχει θέμα και με τον φίλο του 79 που λέει με το θέμα των πωλήσεων παιχτών
με στόχο την παραγωγή γκρίνιας, κάποιοι δικοί μας που είχαν λουφάξει άρχισαν να ρίχνουν και πάλι βέλη στη διοίκηση. Θα πω αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας που λέει: ο παίχτης πωλείται στο πικ του. Μας πήρε 20 χρόνια και 3 υποβιβασμούς, αλλά τελικά ελπίζω να το καταλάβαμε. Η μπάλα είναι στρόγγυλη και η τυρόπιτα αγωνία. Στα πιο απλά ελληνικά. Για όποιον παίχτη ενδιαφέρονται να πληρώσουν τις ρήτες, αν υπάρχουν, okay. Να βάλουμε και κορδελίτσα στο αεροδρόμιο και να τους πάμε. Διαφορετικά, όποιος κριθεί απαραίτητος αναντικατάστασης, να τον κρατήσουμε, αν μπορούμε. Σαν χθες θυμάμαι τις κραυγές για τον Γκαρσία, να υπογράψει όσα και αν χρειαστούν. Και είδαμε το αποτέλεσμα μετά την ανανέωση. Στέλνετε για τα δύο εισιτήρια που θα δώσουμε λίγο πριν τις 7. Άρης ΠΑΟΚ, FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Δεν ξέρω αν 723 είναι ο γνωστός παρουσιαστής που έχει στείλει το μήνυμα. Δεν το είδες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα φέρουμε τον Πάκο πίσω. Τον Πάκο. Τον Πάκο Ερέρα. Το ξεχάσαμε. Να και μια διαφορετική. Πάει ο Πάκο. Πάει ο Πάκο. Τον άφησε και η Λας Πάλμας. Λοιπόν, να φύγει ο Βέλεθ, να το πουλήσει. Ο Βέλεθ γιατί? Και το σκάουτινγκ θα φέρει 4 Βέλεθ. Η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει την ικανότητα το σκάουτινγκ. Έτσι. Και όνειρο ο Χαριστέας, τεχνικός διευθυντής, όνειρο. Θες να φας το Διαμαντόπουλο? Άλλο πρεστής. Θέλω Χαριστέα. Χαριστέα. Με Διαμαντόπουλο ή χωρίς? Χωρίς. Γιατί? Χωρίς Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος έφερε τους παίκτες. Εντάξει. Λίγο. Μπορεί και όχι. Όχι, και ο Καρυπίδης έφερε. Και ο Καρυπίδης έφερε και ο Διαμαντόπουλος έφερε. Και ο Παντελίδης συγγήθηκε. Συνολικά είναι. Θέλουμε στελέχη. Θέλουμε στελέχη. Και τον Άγγελο θέλουμε και άλλους θέλουμε. Ωραία. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Επόμενος. Γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήστον. Χαίρετε. Οι άνθρωποι σαν του Χαριστέα πρέπει να αξιοποιούνται στην ομάδα. Τώρα όσον αφορά για τους παίκτες αυτούς που λένε για τις μεταγραφές, όταν μια επιχείρηση μάλλον, γιατί οι ομάδες είναι επιχειρήσεις λίγο πολύ, όταν μια επιχείρηση λοιπόν συνέχεια αγοράζει, μαθηματικά θα καταστραφεί. Πρέπει να αγοράζει και να πουλάει. Αυτό έκανε τόσα χρόνια ο Άρης. Αγόραζε, δεν ήξερε να πουλάει, με αποτέλεσμα να φτάσει στην τρίτη εθνική και να μην ξέρει που χρωστάει. Ναι. Λοιπόν, αν ο Βέλεθ είναι στόχος του Ολυμπιακού ή του κάθε Ολυμπιακού, ο Βέλεθ έχει μια τιμή. Δεν ξέρω πόσο είναι η τιμή, να μην πω εγώ μια τιμή και με πείτε. Δεν έχει ρήτρα στο συμβόλαιό του. Δεν έχει ρήτρα, αλλά ας πούμε ότι το 1,5 εκατομμύριο που έχει διαρρεύσει έτσι από τον Άρη ως θέλω, και δεν το λέω τώρα για τον Ολυμπιακό, γιατί λέω ότι το είχε πει και το Γενάρη που είχε ενδιαφερθεί η Ταραγώνα. Το 1,5 εκατομμύριο είναι μια βάση συζήτησης, να το πούμε έτσι κάπως. Η βάση είναι 1,5 εκεί πέρα, 1,5 με 2 εκατομμύρια που και ξεκινάμε να μιλάμε. Όλοι λοιπόν οι παίχτες έχουν μια τιμή και αν ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον παίκτη, θα πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά που θα συμφωνήσει και ο Καρυπίδης. Έτσι είναι. Είπα άριστο ο Καρυπίδης. Τώρα αυτό που είπατε για τον Βαλεριάνο δεν το ήξερα, ότι σφάζονται. Πριν λίγο βγήκε. Έτσι γράφει αυτός που έλεγε ότι φεύγει ο Ματέο και πάει στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στην ΑΕΚ και μετά ξαναήρθε στον Ολυμπιακό, μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, αυτός που έλεγε ότι ο Κουέστα είναι του Ολυμπιακού. Και ο Μαυράη. Ναι. Αυτός είναι. Κι άλλοι παίκτες. Τελικά ο Μαυράη πήγε στην Ingolstadt. Και άλλοι παίκτες μπορεί να ακούσουμε ότι έχουν γίνει μεταγραφικοί στόχοι των ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και πολύ ποιοτικούς. Σοβαρά. Εγώ νόμιζα ότι έχει παλτά. Αυτό βγαίνει όταν ακούμε ότι γίνονται μεταγραφικοί στόχοι. Φυσικά και ο Λάρσον θα γίνει κάποια στιγμή από ό,τι βλέπουμε μεταγραφικό στόχο. Δεν έχουμε παλτά καιρό που θα παίξουμε για τη σωτηρία στην κατηγορία, όπως λέγαν και οι Αριανοί. Ναι, τελικά. Μερικοί το λέγανε. Για κάποιους μπορεί να εφίσταται, για κάποιους μπορεί και όχι. Μεταγραφικός στόχος θα γίνουν πάρα πολλοί παίκτες και ο Ντιγκινή θα γίνει μεταγραφικός στόχος και ο Σόπης θα γίνει μεταγραφικός στόχος, όλοι θα γίνουν και ο Ρόου θα γίνει ανάρπαστος. Παρότι ήμουν, όπως είπατε χτες, λίγο υπερβολικός που είπα ότι ο Ρόου με έκανε να ξεχάσω το Νασούντι και το Ρονάλντο Γκιάρο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο Άρης έχει μπροστά του, αφού έχουμε τώρα αυτή την εμβόλυμη αγωνιστική που δεν έπρεπε να, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τώρα η ομάδα.
Θα τον έπαιρνε δηλαδή σβάρνα τον Όφη αυτή τη βδομάδα μα παίζαμε. Εντάξει, τώρα πάμε μια βδομάδα πίσω. Ελπίζω να έχουμε πολύ καλή απόδοση και στο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Περιμένω ανάλογο σκορ και ανάλογη εμφάνιση. Και μάλιστα περιμένω και μεγαλύτερο σκορ στο μάτς με τον Όφη, γιατί υπάρχουν και τα περσινά τα προηγούμενα που ήταν 20 στα 20 που έκανε ο Όφη. Ο κύριος Κουτσικιανικούλης που έκανε δηλώσεις ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα, κάτι τέτοια λεγόταν πέρσι. Περιμένω ανάλογο σκορ και μεγαλύτερο, λίγο να προσέξουν εκεί πέρα, να μην τα χάνουν. Δεν πειράζει ότι την κοινή, ας μην δίνει τόσο πολύ, θέαμα. Να κάνει έτσι πιο, ως μονοκόμματο, σταμάτα την μπάλα αφού έχεις και μετά πλάσαρε. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνεις μονοκόμματα. Δηλαδή το μάτς πήγαινε για 8-9-0 και πήγε μόνο στο 5. Λίγο πιο προσεκτική πρέπει να είναι. Κατά τα άλλα νομίζω, όπως είπε και ένας φίλος εχθές που βγήκε μετά από μένα, είπε που ακούγονται για μεταγραφές, center forward, δεν ξέρω τι. Και εγώ τελικά της άποψης κάποιος φίλος είπε ότι εγώ δεν θέλω καμιά μεταγραφή. Καμιά μεταγραφή του καλοκαίρι, γιατί ο Άρης του χρόνου, κρατώντας τους παίκτες αυτούς, θα έχει καλύτερη χημεία και καλύτερη ομοιογένεια. Δεν γίνεται, παιδιά, να μην γίνουν μεταγραφές. Πρέπει να πας σε ένα επίπεδο πάνω. Δεν θα είναι μόνο το πρωτάθλημα, θα είναι και το Europa League του χρόνου. Ναι, ωραία, σίγουρα θα γίνουν, αλλά αυτό που είπε ο φίλος, ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και πιο καλή αυτοματισμή όταν η ομάδα μένει η ίδια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη βάση. Καλά, δεν σημαίνει ότι άμα φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές θα χαλάσει η ομοιογένεια και η χημεία της ομάδας. Εντάξει. Ναι, ναι. Ένας ή δύο παίχτες, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε. Τώρα λέμε να γίνει, κάποτε γινόταν, περιεχόταν 10 και φεύγαν 10, να πούμε. Αυτό σημαίνει χαλάσει τη χημεία της ομάδας. Τώρα με τον έναν ή με τους δύο δεν χαλάει καμιά χημεία της ομάδας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Όχι, ωραία. Θα πάμε στο break, τελευταίο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Arizona Air στον Λίμπερο 107,4. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για λίγο ακόμα. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. 2 εισιτήρια για το Aris PAOK, το ντέρμπι της πόλης αυτή την εβδομάδα το Σάββατο 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το ραδιόφωνο σας λίγο χαμηλώστε. Ναι, ναι. Ο Σταμάτης είμαι. Θέλω, Χρήστατε, να σταματήσεις τη συναδελφική αλληλεγγύη. Είναι εκτός στούντιο ο Χρήστατος. Δεν πειράζει, Νίκο, ναι. Και έχεις εσένα. Ναι. Το πρόσεχε, κύριε, το Χρήστατο. Ναι. Να σταματήσεις τη συναδελφική αλληλεγγύη και να μας αναφέρει το ονομαστικός όλα τα μπουζάκια. Το μπουζάκι. Δεν θέλω να το ξόγαμο του Μίμη είπε αυτό και έγραψε αυτό. Τι να λέτε, έγραψε αυτό και έκανε αυτό. Δεν μπορούμε να συγκεκρινοποιήσουμε τώρα όλους. Δεν είναι σωστό να αναφέρεσαι σε ανθρώπους που δεν είναι παρόντες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αντίλογο. Γιατί, να πείτε, να αναφέρεστε στο άρθρο. Στο άρθρο αυτό ο κύριος Παοξίδης έγραψε αυτό. Έτσι, τώρα το θέτεις καλύτερα. Ο κύριος Στάδε έγραψε αυτό. Ωραία, ναι. Είτε αναφέρεται στον Καρσία, είτε αναφέρεται στον Βαλεριάνο, είτε χωρίζεται σε εμάς ή σε οτιδήποτε. Για το Βαλεριάνο πάντως γράφτηκε στην Αθήνα. Ναι, εντάξει, οποιοδήποτε είναι. Ναι, γιατί εφόσον είναι επώνυμο, εφόσον είναι κάτι, ένα δημόσιο έγγραφο με κάποιο τρόπο, γιατί δεν αναφέρεστε σε ονόματα. Ο κύριος Στάδη έγραψε αυτό. Γιατί πρέπει να βάζουμε τη φαντασία μας να οριάζει, να βρούμε ποιος είναι αυτός. Η ουσία. Επειδή σου λέω, το λέγαμε και πριν με τον Χρήσανθο, ότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής μόλις μπήκαμε, είπα το εξής, ότι θα δούμε κι άλλα. Και δεν, μετά από λιγότερο από μία ώρα, επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο λέγαμε, ότι θα δούμε κι άλλα δημοσίευμα, θα βγουν κι άλλα νόματα. Τώρα βγήκε του Βαλεριάνου. Το θέμα είναι ο κόσμος να φιλτράρει αυτά τα οποία διαβάζει. Εντός εισαγωγικών, από ποιος να φυλαγόμαστε, αν δεν το ξέρουμε. Διότι υπάρχουν και πολλοί. Οι οποίοι είναι μπουζάκια, οι οποίοι όμως έχουν το μαδεία του ανεξάρτητου, να. Του αμερόληπτου. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος... Και περιβάλλονται και από άλλους με τέτοιες μανδύες. Η πλειοψηφία του κόσμου πλέον ξέρει να φιλτράρει αυτά τα οποία διαβάζει και να αντιλαμβάνεται τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τι όχι και τι στοχεύει κάπου. Καλός ή κακός, να γίνω πιο χοντρός, θέλουμε στοχοποίηση.
Δεν είμαι πολύ φαν να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν είμαι πολύ φαν. Ξέρετε, δεν είμαι πολύ φαν αυτή τη τακτική. Ορίστε. Δεν είμαι πολύ φαν αυτή τη τακτική. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να πέφτει στο επίπεδο κάποιων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή στοχοποιούνται με τα γραφόμενά του ή με τα λεγόμενά του. Γιατί δεν πρέπει να γίνεται γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Ο κόσμος πλέον και μέσω των κινητών και των tablet και των social media μπαίνει και βλέπει ποιος γράφει κάτι. Εγώ που δεν έχω καμιά σχέση με την τεχνολογία. Μπες στο Σπορ 24 λοιπόν να διαβάζει για τον Βαλεριάνο. Εσύ που δεν έχεις... Όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ήταν ένα δωμάτιο. Τώρα ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο και δεν το χειρίζεται καλά. Άνα γεια σου, είδες πώς προχώρησαν τα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, πάντως επιμένω στο συγκεκριμένο πράγμα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Έχουμε άλλο χρηστό. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-10-287-888. Επαναλαμβάνω, δύο εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Σάββατο 6 ώρα Νίκ Γκάλης Χολ. Θα τα κληρώσουμε λίγο πριν τις 7, σε κανένα τεταρτάκι δηλαδή. Για να στείλουμε δύο νικητές στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε δύο ημέρες από τώρα. Ένα ντέρμπι για το οποίο ο Μπασκετικός Άρης προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα από ό,τι διαβάζουμε. Όλοι οι παίχτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Καστρίτη και περιμένουν και εσάς να γεμίσετε το παλέ κόντρα στον ΕΠΑΚ. Πάντως η διάθεση των εισιτηρίων προχωράει πολύ ικανοποιητικά νομίζω, και αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και δικές μου πληροφορίες. Έχουν φύγει σχεδόν τα μισά. Άρα και με δεδομένο ότι αύριο θα κορυφωθεί έτσι η διάθεση των εισιτηρίων, θα πάμε για ένα γεμάτο παλέ στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο φυσικά θα ακούσετε ζωντανά μέσα από τον Λίμπερο 107,4. Επειδή μου έδωσε την αφορμή ο Κλεωμένης νωρίτερα και το έχω ακούσει και από άλλους 2-3, είναι αυτονόητο, αλλά θα το ξαναπώ, δεν γίνεται ο Άρης να μην είναι ισχυρό του χρόνου. Δεν είπαμε να φέρει 10 παίχτες. Δεν έχει λογική αυτό. Και προσέξτε, οι μεταγραφές διαχωρίζονται σε αυτές των παιχτών που προορίζονται για βασική και στον παιχτών προορίζονται για αναπληρωματική. Οι συμπληρωματικές επιλογές που θα κάνεις. Πρέπει να κάνεις λίγες μεταγραφές για το κομμάτι της βασικής σου ενδεκάδας και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις όσες θες. Δεν είπα τώρα 10, okay, αλλά θα κάνεις κάποιες. Γιατί λήγουν και αρκετά συμβόλαια. Δεν γίνεται όμως να μην κάνει ο Άρης μεταγραφές. Δεν είπα να κάνει καραβιές, αλλά πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, γιατί πρέπει να ανέβει επίπεδο. Ναι, okay, αυτή η ομάδα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της Super League. Και αν ήταν αυτή η ομάδα με την αρχή της σεζόν, θα μπορούσε να τερματίσει και πιο ψηλά. Αλλά του χρόνου ανεβαίνουμε επίπεδο. Ένας παίχτης, ο οποίος είναι καλός φέτος, μπορεί του χρόνου να μην σου είναι αρκετός. Ή μπορεί να μην σου κάνει για βασικός. Και είτε να μείνω σε εναλλακτική, είτε να φύγει. Γιατί του χρόνου θα έχεις τις ίδιες, μπορεί και μεγαλύτερες απαιτήσεις στο πρωτάθλημα και θα έχεις και την Ευρώπη. Θα πρέπει να περάσεις τρεις προγραμματικούς γύρους για να μπεις στο Europa League, στους ομίλους του Europa League. Οι απαιτήσεις θα είναι μεγάλες. Οι αντίπαλοι, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι δύσκολοι. Θα είσαι στους αδύναμους. Χρειάζεσαι το κάτι παραπάνω. Χωρίς να θέλω να αποτιμήσω το φετινό ρόστερ και τους παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Που όλοι το τελευταίο διάστημα με την πορεία που κάνει ο Άρης διακρίνονται. Αν όχι όλοι περισσότεροι, 8, 9 στους 10. Όταν τελειώσει όμως αυτή η χρονιά με το καλό, θα πρέπει να ψάξεις, και ήδη νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Ξέρουν ποια ομάδα θέλει ενίσχυση. Ξέρουν σε ποιες θέσεις του βασικού σχήματος χρειάζεται ενίσχυση. Ξέρουν πώς να κινηθούν στο κομμάτι των αναπληρωματικών, των συμπληρωματικών επιλογών. Και δεν αναφέρω ονόματα για να μην στοχοποιήσω κάποιον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι αμαρτία αυτή τη στιγμή με την πορεία που κάνει ο Άρης το τελευταίο διάστημα να στοχοποιήσουμε τον οποιοδήποτε παίχτη, να πούμε δεν κάνει. Ότι για του χρόνου θες κάτι παραπάνω από αυτόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, προς όλους τους ποδοσφαιριστές, πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός όσο είναι στο ρόστερ της ομάδας και μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Και όχι να βγαίνουμε και να λέμε ο ένας δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει, γιατί όχι δεν μπορεί να σκοράρει, γιατί όχι δεν μπορεί να κάνει άμυνα και γιατί όχι δεν μπορεί να βγάλει σέντρες. Είναι παίχτες της ομάδας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τους δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στους παίχτες της ομάδας, πρέπει να τους στηρίζουμε
μέχρι να τελειώσει η χρονιά και να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η έξοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει ο Άρης να ανέβει επίπεδο. Με προσεγμένες κινήσεις, να ελαχιστοποιήσει το περιθώριο του λάθους στις μεταγραφές του, όπως το έκανε το Γενάρη. Και αν βάλουμε κάτω τον Γενάρη μαζί με το καλοκαίρι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της επιτυχίας στις επιλογές που έχει πραγματοποιήσει ο Άρης. Κάποιες δεν του βγήκανε. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να σου βγουν όλες οι επιλογές που θα κάνεις. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας κάνει αισιόδοξους ότι το ερχόμενο καλοκαίρι και έχοντας περισσότερο χρόνο Άρης στη διάθεσή του και λογικά περισσότερα λεφτά από ό,τι είχε πέρυσι, θα κάνει το ίδιο καλές ή και καλύτερες επιλογές από αυτές που πραγματοποίησε το περασμένο καλοκαίρι ή τον περασμένο Γενάρη. Που σχεδόν όλες οι κινήσεις που έκανε το χειμώνα του βγήκαν λίρα 100. Και ο Λάρσον, και ο Ρόουζ, και ο Κόρχουτ, και ο Τόνσο. Ο Φετφαντίδης ακόμα δεν του έχει δώσει αυτό το οποίο θέλει. Okay. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Σαββίδης δεν έχει αγωνιστεί κιόλας, για να το δούμε. Άρα θα περιμένουμε ήρεμα, με ψυχραιμία, με στήριξη αυτή τη στιγμή στο υπάρχον ρόστερ. Και όταν τελειώσουμε το καλό το βράδυ, 5 Μαΐου παίζουμε ρεγιώσει με την Ξάνθη. 5 ή 6 Μαΐου εκεί πέρα είναι η τελευταία αγωνιστική. Μεγάλη ξυπνάδα αυτή. Να καθαρίσουν μία αγωνιστική και μετά το Πάσχα. Πολύ έξυπνο. Εκπληκτικό. Κάντε το να πάει 9 εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή θα πάμε να κάνουμε Πάσχα 2 εβδομάδες, θα γυρίσουμε μετά, παίξουμε μία αγωνιστική. Εντάξει. Είναι Super League όμως, τι θα κάνουμε. Εδώ οι άνθρωποι έχουν τον Βασίλη Γκαγκάτση, ρε φίλε. Δηλαδή συμβουλά τώρα εκεί πέρα να λύνει και να δεν. Τι να κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για λίγο ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε συγκλήρωση για τα εισιτήρια. Βλέπω κάνετε ένα δυναμικό ντου στα τελευταία λεπτά. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, το στέλνω στο 54526, δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ, Σάββατο 6 ώρα στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας και εσάς. Γιατί παιδιά μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι ενός δημοσιογράφου στην Αθήνα και ενός άλλου ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη, μα αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Δεν μπαίνουμε στο τρυπάκι, προσπαθούμε... Όχι, όχι, μα όλη την εκπομπή την καταναλώνουμε εδώ. Θέλουν τους παίκτες μας να έρθουν να τους κάνουν πρόταση. Άκουσα. Εμείς έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Αυτοί μπορεί να μην έχουν ακόμα 5 εμείς παιχνίδια. Με το Χρήσα... Μπορεί να έχουν άλλο ταλκά, ναι. Παιδιά. Περίμενε, εμείς με το Χρήσα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να πέφτει σε αυτό το τρυπάκι, γιατί κάποιοι πέφτουν. Ναι, τίποτα, τίποτα. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ναι. Όπως γράφουν αυτοί οι απίθανοι, ας γράψει και ένας από εμάς, γιατί αυτοί οι περισσότεροι ανώνυμοι είναι, σας βάλετε και το όνομα, βάλετε κάποιον δημοσιογράφο να γράψει, ότι ο Άρης θέλει το Φορτούνι, είναι πολύ κοντά. Γράφτηκε. Κάποιο συμβόλαιο δεν έχει αυτός. Γράφτηκε σε κάποια γκρουπάκια στο Facebook με λίγες μέρες μεταξύ σοβαρού και αστείου, με αφορμή τα δημοσιεύματα για τον Γκαρσία τότε βέβαια. Παιδιά, εντάξει, δικαίωμα της ομάδος αυτινής είναι να κάνει αυτό το πράγμα, ναι. Και δικαίωμα της δικιάς μας ομάδος είναι να θέλουμε να ενισχυθούμε. Αν θέλω να πάμε έτσι. Σίγουρα υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν διοικήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται αυτά τα πράγματα. Να τελειώσει το πρωτάθλημα με το καλό και από εκεί και πέρα να γίνει το καλύτερο δυνατόν. Και αν δεν και καλά θέλουν να πάρουν σεντερμπάκ από τον Άρη, να έχουμε και τον Μπακαλιάνη, ο οποίος κάνει προπόνηση δίπλα στο Βέλεθ. Θα τους τον δώσουμε φτηνά. Σωστό. Ναι, παιδιά, δηλαδή ασχοληθούμε τώρα με αυτή την ιστορία. Όχι, εγώ δεν το βλέπω δηλαδή. Σωστό. Θα έρθει η ώρα και θα ασχοληθούμε, σίγουρα. Θα πέσουν οι προτάσεις και εμείς θα πάρουμε παίκτες και μπορεί να φύγουν κάποιοι παίκτες. Μακάρι να μείνουν και να έχουν δεθεί και αγαπήσει τον Άρη τα παιδιά αυτά. Θα το χαρούμε πολύ. Αλλά και τι να κάνουμε άμα θέλουν να φύγουν. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πληρώσω καμιά ρήτρα κανενός. Ναι. Ένα εισιτηριάκι αγοράζω, ούτε καν διαρκείας μπορώ να πάρω. Μάλιστα. Τι να κάνω. Να τον πω τον άλλο δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να κάνω γούστο εγώ. Μακάρι να καθίσουν όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ Γιάννη, να είστε καλά. Γεια. Έχουμε άλλον. Ωραία. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές, για κανένα 5 λεπτό, όσοι προλάβετε. Γιατί μετά θα παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργη Ματζιούκ, θα κάνουμε και την κλήρωση. Λίγο ακόμα έχετε για τα εισιτήρια. Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 6 ο Νίγκαλης Χολ. Αρκετοί βλέπω τα τελευταία λεπτά έχετε στείλει τα μηνύματά σας.
Παραλαμβάνω αυτό που είπα και στο φίλο πριν. Δεν προσπαθούμε, δεν δίνουμε αξία και δεν δίνουμε έκταση σε αυτό το οποίο γίνεται με τα δημοσιεύματα. Προσπαθούμε σε κάποιους να, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να ασχολείστε. Θα δούμε πολλά. Και αύριο και μεθαύριο και σε ένα μήνα και σε δύο μήνες μπορεί. Όποιος θέλει, είναι αυτό που είπε ο φίλος ο Γιάννης. Όποιος θέλει έναν παίχτη, ας έρθει να κάνει πρόταση. Για αυτούς που έχουν συμβόλαιο. Γιατί ας πούμε ο Βαλεριάνος, για τον οποίο υπάρχει επίσης δημοσίευμα από την Αθήνα για παράδειγμα, εδώ και μία ώρα, το συμβόλαιο το καλοκαίρι ολοκληρώνεται. Ο Βαλεριάνος και τώρα μπορεί να υπογράψει κάπου άμα θέλει. Όποιος όμως και αν φύγει, το κενό του μπορεί να καλυφθεί. Και ειδικά να μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα φέρει λεφτά στην ομάδα. Αν είναι ένα καλό ποσό, όπως ας πούμε για τον Βέλεθ λέμε 1,5 εκατομμύριο, θα τον κάνουμε μια ωραία κορδέλα, θα τον πάμε στο αεροδρόμιο. Και θα βρούμε άλλον Βέλεθ. Απλά είναι τα πράγματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Εν τω μεταξύ, η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις της στο Ρήσο αυτές τις μέρες. Σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς. Δεν υπάρχει παιχνίδι άλλωστε. Προπονήσεις που θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο το πρωί. Το μεσημέρι, με συγχωρείτε. Και συνέχεια θα φύγουν όλοι να απολαύσουν ένα ωραιότατο διήμερο ρεπό. Κυριακή Δευτέρα. Θα πάνε να φάνε μπακαλιάρο. Λόγω της 25ης Μαρτίου. Και την Τρίτη θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Κόρχουτ και ο Μπάσα θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι Δευτέρα Τρίτη για να επιστρέψουν. Την Τρίτη ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις με την Εθνική ο Βαλεριάνος με τον Σιώπη. Άρα Τρίτη τελειώνει. Τετάρτη θα επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη. Και από την Πέμπτη θα μπουν στις προπονήσεις της ομάδας. Λογικά θα είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη για το μάτς με τον Όφη. Θα προλάβουν να κάνουν κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Αν δεν αποκομίσουν χτύπα ξύλο και κάποιο πρόβλημα στο διάστημα που θα βρίσκονται με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα είναι κανονικά στα πλάνα του 54χρονου τεχνικού για το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας. Είπαμε και τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος μέσω του live chat που έκανε στο SDNA πριν από λίγη ώρα αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνει γνωστά κάποια πράγματα όσον αφορά την πολύ πιθανή επιστροφή του στον Άρη, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το πόστο το οποίο θα αναλάβει ο άλλοτε άσος των Κιτρινόμαυρων. Είπαμε, πολύ σημαντικό θα είναι να επιστρέψει ο Χαριστέας στην ομάδα από οποιοδήποτε πόστο. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η οποία ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα και επεκτείνεται στο εξωτερικό, και οι γνωριμίες του Χαριστέα σε προσωπικό επίπεδο με ανθρώπους στην Ολλανδία, με ανθρώπους στη Γερμανία ή και σε άλλες χώρες ενδεχομένως, μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικές για τον Άρη. Όχι απαραίτητα όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών και σε άλλα ζητήματα. Και γενικότερα όταν έχεις γνωριμίες, τις αξιοποιείς. Όπως για παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, αξιοποιούνται οι γνωριμίες του σε συγκεκριμένη χώρα για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που απασχολούν την ομάδα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αλλά είναι ένα δείγμα και είναι ένας ωραίος τρόπος προσέγγισης ενός υποψήφιου μεταγραφικού στόχου. Είναι και λίγο να το πας είναι ξυπνάδα. Και αυτό τώρα το παράδειγμα που αναφέρω, χωρίς να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, okay, είναι ένα δείγμα εξυπνάδας. Και για να το κλείσω πάλι με το Χαριστέα που το ξεκίνησα, υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να περάσει και η γιορτή του συλλόγου και σύμφωνα με τη δέσμευση του άλλοτε άσου του Άρη, θα έχουμε πολλά περισσότερα όσον αφορά την πιθανή επιστροφή του στον σύλλογο. Αναστασία Πλιούκα και Νίκος Κωνσταντινίδης, που στείλαν τα μηνύματά τους 5 και 54 και 6 και 22 αντίστοιχα. Αναστασία Πλιούκα και Νίκος Κωνσταντινίδης κερδίζουν τα δύο εισιτήρια για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ Σονίκ Γκάλις Χολ. Θα ενημερωθείτε αύριο από την Μαριλίζ για τον τρόπο τον οποίο θα προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Επαναλαμβάνω, Αναστασία Πλιούκα και Νίκος Κωνσταντινίδης, 5 και 54, 6 και 22 στάλθηκαν τα μηνύματά σας. Κάπου εδώ
Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 5, στην τελευταία εκπομπή της αυτής περίεργης, είναι και λίγο άδεια ποδοσφαιρικά εβδομάδα, αλλά υπάρχουν ζητήματα μαζί, είναι αφορμές να ασχοληθούμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Μέχρι αύριο, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι Παρασκευή, λίγο μετά τις 5.